Θέλω να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους από τη Λέσβο και τη Χίο που επισκέπτονται σήμερα την κλειστή ελεγχόμενη δομή Σάμου και αύριο θα παραστούν στην τελετή παράδοσης της παλιάς δομής στο Βαθύ από τον Πρωθυπουργό στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Τα τελευταία χρόνια το μεταναστευτικό αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόβλημα των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Η συζήτηση ήταν πάντα συναισθηματικά φορτισμένη και ακούστηκαν πάρα πολλοί μύθοι, πάρα πολλά ψέματα γύρω από το μεταναστευτικό. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι είστε σήμερα εδώ να δείτε μόνοι σας και να αποκτήσετε τη δικιά σας εικόνα για το τι συνέβη στη Σάμμο. Σε ένα νησί που πέρυσι είχαμε 7.500 ετούντες άσυλο να κοιμούνται κάτω από τα δέντρα στο Βαθύ μέσα στην πόλη της Σάμμο. Σε ένα νησί που είδε μείωση των ροών πλέον κατά 96% όπως όλο το Βόρειο Αιγαίο, όπου έχουν μείνει μόνο 300 άνθρωποι από τις 21.000 που φτάσαν στο νησί τα τελευταία 5 χρόνια και οι οποίοι θα φύγουν σύντομα. Και βλέπετε τη νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή, η οποία προσφέρει αφενός αξιοπρεπές συνθήκες διαβίωσης που απαιτούμε ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος να έχουμε, και είναι και σημαντικό μέρος της αξίας μας να μπορούμε να υποδεχόμαστε τους πραγματικά πρόσφυγες. Από την άλλη, προσφέρει ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας και για τους διαμένοντες και για το προσωπικό μας και για την τοπική κοινωνία. Δεσμευτήκαμε απέναντι στους νησιώτες ότι θα μειωθούν οι ροές και μειώθηκαν. Δεσμευτήκαμε ότι θα γίνει αποσυμφόρηση των νησιών και έγινε. Δεσμευτήκαμε ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις από την πανδημία των δομών ούτε στις δομές ούτε στην τοπική κοινωνία. Και έγινε. Δεσμευτήκαμε ότι όταν λειτουργήσουν νέες δομές θα κλείσουν αμέσως οι παλιές. Μετά από 3 μέρες εκενώθηκε το Βαθύ, μετά από 12 μέρες παραδίδεται στην τοπική κοινωνία. Αυτές οι δομές δεν κατασκευάστηκαν για να είναι γεμάτες. Κατασκευάστηκαν να είναι άδειες, να αποτελούν ένα μέτρο θωράκισης των νησιών μας, αποτρεπτικό για την παράνομη μετανάστευση, για αυτούς που δεν δικαιούνται δίδους προστασίας, γιατί πλέον ξέρουν ότι η χώρα μας δεν είναι ένας θελτικός προορισμός. Δεν είμαστε πλέον η πύλη εισόδου για τους λαθιακινητές. Στη Χίο και στη Λέσβο, η λειτουργία των νέων δομών μέσα στο 2022 θα προσφέρει το κλείσιμο της Βιάν, το κλείσιμο του Μαυροβουνίου, δύο δομές οι οποίες είναι κοντά στον αστικό ιστό, δημιουργούν πολλαπλές θέσεις εργασίας, δημιούργησαν το μόνιμο ΦΠΑ στα νησιά, το οποίο είναι κρίσιμο γιατί το είχαμε χάσει επί ΣΥΡΙΖΑ, και θεωρώ ότι πλέον οι τοπικές κοινωνίες αναγνωρίζουν ότι ό,τι δεσμευτήκαμε το κάναμε. Υπήρξε ένα αίτημα της περιφέρειας και των Δήμων το Σεπτέμβριο του 2019, ζητήσαν συγκεκριμένα πράγματα από την κυβέρνηση, τα υλοποιούμε όλα. Μας ζητήσανε να μην δημιουργηθούν νέες δομές, αλλά οι υφιστάμενες να βγουν εκτός αστικού ιστού. Ακριβώς αυτό κάνουμε. Μας ζητήσαν να θωρακίσουν τα σύνορα, το κάνουμε. Να στηρίξουμε το λιμενικό, το κάνουμε. Να δώσουμε αποζημιώσεις, το κάνουμε. Άρα πλέον αυτό που λεγόταν πέρυσι ως έλλειμμα εμπιστοσύνης δεν υπάρχει. Βέβαια, πάντα υπάρχουν κάποιοι που για τους δικούς τους λόγους θέλουν να διατηρήσουν τη συζήτηση για το μεταναστευτικό για να σώσουν τις δικές τους πολιτικές καριέρες. Αλλά πλέον αυτό έχει ξεπεραστεί από τον κόσμο. Ο κόσμος βλέπει ότι η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί τις υποχρεώσεις της. Το μεταναστευτικό πλέον είναι πίσω μας και μπορούμε να ξαναζήσουμε τη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της κατασκευής της δομής στη Λέσβο και αν πιστεύετε ότι θα δημιουργηθούν ξανά προβλήματα? Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο η Βουλή θα ενημερωθεί για τη νέα σύμβαση και θα υπογραφεί η νέα σύμβαση. Από εκεί πέρα είναι θέμα λίγων εβδομάδων να ξεκινήσουν τα έργα. Υπολογίζω περίπου 9 με 10 μήνες μέχρι να μπορέσουμε να μπούμε στις νέες δομές. Άρα κάπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2022 και θα λειτουργήσουν νέες δομές και θα κλείσουν οι παλιές. Δεν θεωρώ πλέον ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, οι νοικοκυρέοι άνθρωποι, αντιδρούν σε ένα σχέδιο που αποδείχθηκε στην πράξη ότι θωρακίζει τα νησιά μας. Όλα τα μυθεύματα που έχουν ακουστεί από κάποιες φωνές και κάποιες ακραίες φωνές, να είμαστε ειλικρινείς, έχουν αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν ισχύουν. Κύριος Μητσοτάκης, βέβαια, επιμένει η να λέει ότι δεν θέλει τις νέες δομές. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι σε αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πολλαπλά συγχαρεί την κυβέρνηση για την τεράστια αλλαγή που έχει επέλθει στο μεταναστευτικό. Η ίδια η περιφέρεια είχε πει το Σεπτέμβριο του 19 ότι δεν θέλει νέες δομές, αλλά τη μετακίνηση των υφισταμένων. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Θεωρώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε καλά με την περιφέρεια. Κύριε Υπουργέ, έχει δημοσιευτεί μια δημοσκόπηση των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου ότι σε συντριπτική τους πλειοψηφία δεν επιθυμούν νέες δομές. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Υπάρχει μια δημοσκόπηση, κοίταξα το ερώτημα. Το ερώτημα λέει αν θέλετε επιπλέον νέες δομές και επιπλέον ανοιχτές δομές. Και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν ήταν 100% το όχι. Στο ερώτημα αν θέλουμε επιπλέον δομές και αν θέλουμε ανοιχτές δομές, και εγώ όχι θα έλεγα.
δεν νομίζω ότι το ερώτημα ανταποκρίνεται σε αυτό που κάνουμε. Το σωστό ερώτημα είναι αν θέλουμε κλειστές ελεγχόμενες δομές, μακριά από τον αστικό ιστό, με πολύ λίγους διαμένοντες, αντί το χάος που ζήσαμε στα νησιά μας τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί η απάντηση είναι εντελώς διαφορετική. Πολλές φορές δεν είχε προσδοθεί κανείς ένα ερώτημα. Θέλετε να μας πείτε εν συντομία τι είδους εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται εδώ στη δομή της ΣΑΜΟ? Περιλαμβάνεται χώροι φιλοξενίας για το γενικό πληθυσμό. Περιλαμβάνονται ειδικοί χώροι φιλοξενίας για τους ευαίσθητους πληθυσμούς που παλιότερα μέναν σε διαμερίσματα. Σας θυμίζω, εκτός από τη Μόρια, εκτός από τη Βιάλ, εκτός από το Βαθύ, είχαμε και δεκάδες, εκατοντάδες διαμερίσματα σε ολόκληρα τα νησιά μας. Πλέον αυτά τα διαμερίσματα έχουν ήδη κλείσει στη ΣΑΜΟ από 31 Δεκεμβρίου πέρυσι και 30 Νοεμβρίου θα κλείσουν στη Λέσβο και στη Χίο. Άρα, νέα δομή, είναι σημαντικό να το πούμε, αντικαθιστούν και τις πολλαπλές εστίες διαμονής κόσμου που υπήρχαν μέσα στα νησιά μας. Περιλαμβάνει διοικητικούς χώρους, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους όπως το εστιατόριο που είμαστε εδώ πέρα, περιλαμβάνει αθλητικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά μαζί σωρευτικά περιορίζουν την ανάγκη κάποιου, ακόμα και στις ώρες που επιτρέπεται η έξοδος να θέλει να βγει. Και έχει και το κλειστό κέντρο, το οποίο είναι για αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται ειδικούς προστασίας, έχουν τελεσίδη και αρνητική απόφαση και βάσει της κείμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας επιτρέπεται και προβλέπεται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας η κράτησή τους. Είναι μια ολοκληρωμένη κοινότητα, η οποία θα έχει πλέον πολύ λιγότερη σχέση με την τοπική κοινωνία και πολύ βραχυπρόθεσμη παραμονή. Ο στόχος μας είναι κανείς να μένει πάνω από 6 μήνες στις δομές, αν λάβετε υπόψη και τις πολύ χαμηλές ροές, αντιλαμβάνεστε πόσο λίγο κόσμο περιλαμβάνουν αυτές τις δομές. Αλλά από την άλλη, θα προσλάβουμε πολύ επιπλέον προσωπικό, γιατί χρειάζεται να υπάρχει πάντα η ετοιμότητα στις δομές. Σίγουρος για το πώς θα ελέγχουμε τις ροές που έρχονται προς το Αιγαίο, με δεδομένο ότι πέρα από τη φύλαξη των συνόρων, είναι κάτι το οποίο πώς μπορεί η Ελλάδα να το ελέγξει? Αν αύριο το πρωί δηλαδή έχουμε τεράστιες ροές από την Τουρκία, πώς μπορούμε αυτό να το ελέγξουμε? Κοιτάξτε, ροές από την Τουρκία έχουμε ιστορικά εδώ και δεκαετίες. Σας θυμίζω ότι στα νησιά υπήρχαν κάποιες είδους δομές ακόμα και από δεκαετία του 80. Άρα ότι είμαστε πύλη εισόδου γεωγραφικά, είμαστε. Από εκεί και πέρα, ως χώρα, εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική 6 σημείων. Η φύλαξη των συνόρων είναι ένα από τα 6 σημεία. Οι κλειστές δομές είναι ένα άλλο από τα 6 σημεία. Είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική που έχει αποδειχτεί στην πράξη μέχρι στιγμής ότι οι ροές του 2021 είναι κατά 90% μειωμένες σε σχέση με το 2019, την ίδια εποχή που η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Ισπανία βλέπουν πολλαπλασιασμό ροών. Άρα δεν είναι η πανδημία που λένε κάποιοι. Οι ροές υπάρχουν στην Ευρώπη, απλώς δεν έρχονται από τη χώρα μας. Και πιστεύω και η πρόσφατος χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας για τους προερχόμενους από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Σομαλία και Συρία παίζει και αυτό ένα ρόλο αποτρεπτικό για αυτούς που δεν χρειάζεται να έρθουν στη χώρα μας, γιατί μπορούν να τύχουν, αν δικαιούνται, διεθνούς προστασίας νωρίτερα στη διαδρομή. Η Ελλάδα δεν συνορεύει με εμπόλεμες χώρες. Κατά συνέπεια, ένα μικρό ποσοστό αυτών που έρχονται στη χώρα μας πλέον θεωρούνται πρόσφυγες βάσει του ελληνικού και του διεθνούς δικαίου. Για αυτούς που κρατούνται, τι προβλέπετε? Θα κρατούνται μέχρι να απελαθούν. Και μπορούν να φύγουν και εθελοντικά. Πολλοί κόσμοι, μετά που κρατείται, επιλέγει να φύγει εθελοντικά. Υπάρχουν προγράμματα και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Frontex, που περιλαμβάνει και ένα οικονομικό βοήθημα για πολλούς ανθρώπους να γυρίσουν στη χώρα τους. Ένα από τα πράγματα που θέλουμε να οργανώσουμε καλύτερα και εμείς το 2022, ένας από τους στόχους του Υπουργείου, είναι η Διεύθυνση Επιστροφών να πάρει ένα πολύ πιο ενεργό ρόλο στις εθελοντικές επιστροφές, κυρίως σε χώρες που είναι δύσκολες οι αναγκαστικές απελάσεις, αλλά τελικά αυτοί που δεν δικαιούνται προστασίες να μπορούν να γυρίσουν. Θέλω να πω πάντως ότι τα τελευταία 2 χρόνια στη χώρα μας έχουν φύγει περισσότεροι από όσοι έχουν έρθει. Όσον αφορά τους Αφγανούς, έχει αλλάξει κάτι? Έχει αλλάξει ότι η χώρα μας δεν δίνει κατά κανόνα διεθνή προστασία σε Αφγανούς που έρχονται μέσω Τουρκίας. Γιατί θεωρούμε ότι αυτοί μπορούν να τύχουν διεθνούς προστασία στη γείτονα χώρα, αλλά μέχρι στιγμής δεν παρατηρούνται ροές από το Αφγανιστάν. Δεν φαίνεται να έχει ξεκινήσει αυτό που κάποιοι προέβλεψαν, πιθανόν να μην γίνει ποτέ, μαζικές ροές από το Αφγανιστάν. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.